Καλημέρα. Σήμερα ενεργοποίησαμε το σύστημα μαζί με τη γεννήτρια. Σχεδόν είναι όλα έτοιμα. Έχουν μπει κυκλοφορητές τα όργανα. Το ειδικό υβριδικό MPD TAF της γεννήτριας που μπορεί να δώσει παράλληλα και τα φωτοβολταϊκά από εδώ, δηλαδή να τα δώσει σε αυτό εδώ να το δουλεύει για να φορτίζει την μπαταρία και πολλά άλλα. Λοιπόν, έχω δώσει εδώ και μισή ώρα περίπου ρεύμα σε μια σομπούλα. Συννεφιασμένη ημέρα, οι συλλέκτες μπορούν και το κρατάνε κανονικά, χωρίς να βιάζει. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Ορίστε. Βλέπετε, έχω κλείσει εγώ τώρα τους συλλέκτες. 12-16. Λοιπόν, τους ξαναδίνω και θα μείνει εκεί. Λοιπόν, με ένα συστηματάκι εδώ από κάτω που είχα ένα μικρό inverter το οποίο το έχω δώσει κανονικά για να τροφοδοτήσουμε έξω μια ζομπούλα για να δείτε πώς δουλεύει. Λοιπόν, για να συνεχίσω το βίντεο λίγο γιατί είχα ένα τηλέφωνο. Αυτός εδώ είναι αυτόματος. Δεν έχεις να του κάνεις κάτι πλην από τις ενδείξεις και από ένα κομ καλωδιάκι από εδώ να βγάλεις, μπορείς να του κάνεις κάποιες ρυθμίσεις, αλλά όχι για να του κάνεις κάποια διαφορά. Δέχεται 3 kW από αέρα, ως 300 και ως 2000 W από πάνελ, το οποίο κατεβαίνει σε μπαταρία. Έχει μπει ένας γενικός διακόπτης εδώ. Τα πάνελ εδώ έχει πάει 12,8 η μπαταρία. 25 βαθμούς είναι αυτό εδώ τώρα που φορτίζει. Με 7 αμπέρ κατεβάζουν τα πάνελ, 7,1, θα ανέβει και άλλο λίγο μετά. 190 μετράει τα αμπέρ ό,τι μπορεί να φτάσει στην μπαταρία. 13,7 θα κόψει, 12,6 θα δώσει σε on για λαμπάκια και γενικά συνεχίζει να φορτίζει. Δεν έχει καμία ζέστη. Τα κυκλώματα εδώ. Αν και τη γίνεται, δεν είχα κλείσει τώρα γιατί έκανα κάποιες εκτιμήσεις. Να την ξανανοίξουμε. Αυτός εδώ μόνο έχει δημοκρασία. 35 σταθερά. Έχει ανάψει το φανάκι του. Είναι μικρός. Τώρα θα πάμε να δείξουμε τη σόμπα λίγο να δούμε τι γίνεται. Εδώ βλέπετε την ανεμογεννήτρια. Πολύ καλή μέρα σήμερα. Αμπηλιά, συννεφιά όπως σας είπα. Καθόλου αέρα. Έχουμε και αυτά τα δυστυχώς τα κακά. Και εδώ είμαστε σε μια σομπούλα. Εκπομπής βγάζει γύρω στους 38 βαθμούς, 39. Θα το πιάσουμε καλά λίγο γιατί δεν το πιάνουμε καλά. 33 με 38 βγάζει εκεί. Είμαστε σε μια σόμπα που την έχω σε ένα μπανάκι εξωτερικό. 23 βαθμούς έχει εδώ μέσα. Και με 500 βατ μπορείς να ζεστάνεις τζάμπα ένα μπανάκι στο σπίτι. Δηλαδή ακτινοβολή. Βέβαια είναι μικρός ο inverter αυτός. Δεν μπορεί να κάνει το πικ να φτάσει σαν 1000 βάτ για να τις κάψει. Εντάξει, γιατί σίγουρα εδώ άμα θα μετράγαμε τώρα θα φέρνει 220 βολτ με το ζόρι, ίσως και 218 και 215. Γι' αυτό και το λόγο δουλεύει έτσι σε αντίσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Έχει ζαρί και με και το ταβάνι. Λοιπόν, άρα δουλεύει το σύστημα σωστά. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ό,τι θέλουμε σε αντιστάσεις και σε θερμοσύφωνες και σε υπόλοιπα όπως έχω πει. Τώρα με 500 βατ συνεχής λειτουργίας δείχνω απλά ότι μπορεί να γίνει μία ανακύκλωση ειδικά την ημέρα και μέχρι 800 και 900 από τα ηλιακά πάνελ. Δηλαδή με ένα καλώδιο μπορεί να δουλέψει σε condition μόνιμα. Μόνο με τα πάνελ και την ανεμογεννήτρια stand-by για το βράδυ για να φορτίζει την μπαταρία. Εντάξει. Σήμερα αναμένουμε πολύ αέρα.
Γι' αυτό και το λόγο ήθελα σήμερα να δοκιμάσω τη σόμπα, να δω αν μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, θα την αφήσω να λειτουργήσει όση ώρα μπορώ, μέχρι να φύγω, γιατί έχω και λίγο δουλειά, και θα δω την κατανάλωση, καθώς θα δω και την μπαταρία που θα μου την έχει φτάσει, γιατί θέλω να δω και αν κοντρολάρεται αυτή η κατανάλωση. Καθώς και την υπόλοιπη που θα βάλω εγώ θα είναι λίγο τριπλάσια σε αυτή. Αλλά θέλω να δω αν μου την κοντρολάρει. Αν μπορεί και μου την κοντρολάρει, είμαστε πάρα πολύ καλά και επιτυχημένο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Τα κάνουμε την έναρξη με το θερμοσύμφωνα και τα κάνουμε το υπόλοιπο βιντεάκι. Λοιπόν, από το κανάλι George Mapsos, κοιτάξτε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια. Γεια σας.